Γεια σας αγαπητοί φίλοι, κάθε μέσο εργαλειοποιεί ο Ταγί Περτογάνου τόσο ώστε να πετύχει τα όνειρά του, τα σχέδιά του τα οποία είναι μεγαλειώδη και αποτελούν έκφραση της διαχρονικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και επιδιώξεων. Χρησιμοποιεί την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, το στρατό εισβάλλει, κατέχει όπου μπορεί εναντίον όχι συντεταγμένων στρατών, Χρησιμοποιεί την οικονομία παρότι η δική του είναι ασθμένουσα και την οικονομική διείσδυση όπως η κατασκευή κατοικιών στην Αλβανία, την γλώσσα, βλέπε Κεντρική Ασία και Ένωση Τουρκικών Κρατών ή τη θρησκεία. Πίστευαν οι δικοί, το πίστεψα και εγώ, ότι η τη θρησκεια πιστευαν οι το πιστεψα και εγω οτι η θρησκεια δεν θα παίξει ρόλο στην πολιτική στον 21ο αιώνα. Η θρησκεία είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου και φυσικά εν έτη 2024 δεν θα πίστευε κανείς ότι ο Θεός ευλογεί πολέμους κατακτητικούς, γιατί τους αμυντικούς σίγουρα τους ευλογεί. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο Ερντογάν κάλεσε τελευταία τα Ισλαμικά κράτη σε κοινή τσιχάτ στην ουσία, αν το λέγαμε εμείς θα μας έλεγε σταυροφόρους, λες και είναι κάτι κακό, τέλος πάντων, σταυροφόροι με την καλή έννοια, όχι με τον σταυροφόρο της Τετάρτης Σταυροφορίας, τέλος πάντων, εναντίον του Ισραήλ, στόχους του Τόκου Τους ή Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ αντιμετωπίζει την Τουρκία σε διπλωματικό τουλάχιστον επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστές οι προσπάθειες της Άγκυρας ε, για τη Θράκη εναντίον της ελληνικής Θράκης του Αιγαίου, του συμπλέγματος της Μεγής, της τελευταία με αφορμή και την επίσκεψη Δένδια και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα εναντίον της Κύπρου και την παράνομη κατοχή που ήδη κατήγηλε για άλλη μια φορά η Κυπριακή Δημοκρατία επισήμως στον ΟΗΕ για να λάβουμε άλλη μια δήλωση και ανακοίνωση παρηγοριά τώρα λοιπόν η Άγκυρα κατάφερε να περάσει στην Ισλαμική διάσκεψη πρόκειται για το κείμενο αποφάσεων της 50ης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών. Έλαβε χώρα στο Καμερούν, ήταν εκεί και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και πρώην αφεντικό της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν. Ανάμεσα στα άλλα έχει μία λίστα με την Μιανμάρ, την Κρυμαία, τις Φιλιππίνες και κάνει λόγο ψευδός και προκλητικότατα εναντίον της Ελλάδος αλλά και του διεθνούς δικαίου για δίθεν τουρκική μειονότητα στη Θράκη και μουσουλμανικό πληθυσμό στη Δωδεκάνησο. Για άλλη μια φορά λέω, η συνθήκη της Λοζάνης την οποία έχω αναρτήσει πλήρως στην ιστοσελίδα μου στο academia.edu όλο το κείμενο κάνει λόγο για ανταλλαγή πληθυσμών όπου εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες τη Μικρά Ασία και τη Ανατολική Θράκη ανταλλάχθηκαν με πολύ λιγότερου Τούρκου που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα κατάλοιπο τη Οθωμανοκρατία, ενώ οι Έλληνε στη Μικρά Ασία ήταν γηγενεί. Τέλο πάντων, ε, ανταλλάχθηκαν οι Έλληνε, εθνική μειονότητε παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο και θρησκευτική στην Δυτική Θράκη, μουσουλμανική θρησκευτική, αναγνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων που διαβιούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Ελληνική Χερσόνησο, αλλά και στη Μικρά Ασία. Ας μην γελιόμαστε, ήσαν Έλληνες, Αρμένοι ή ε, Κούρδοι στη Μικρά Ασία, Έλληνες ως επιτοπλίστων στην συντριπτική πλειοψηφία στην Ελληνική Χερσόνησο ή Βαλκανική, απλά εξισλαμισθέντες. Γι' αυτό έγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης. Έλληνε μείναν στην Τουρκία, στην πόλη, στην Ήμβρο και την Τένεδο, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, Έλληνε δηλαδή στην Δυτική Θράκη, στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι προκλητικότατη και φαίνεται καθαρά η εργαλειοποίηση της Τουρκία, του Ισλάμ από την Τουρκία αλλά και η δύναμή της μέσα στην Ισλαμική συνδιάσκεψη. Η απόφαση αναφέρεται σε κατάσταση τουρκικής ψευδός, το ξαναλέω, μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και το μουσουλμανικό πληθυσμό των Δωδεκανήσων. Έχοντας επίγνωση, γράφει ανάμεσα στα άλλα η απόφαση 3 κάθετος 50. Παύλα ΕΜΜ τη διάσκεψη, έχοντα πλήρη επίγνωση ότι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα γενικά και η τουρκική ψευδό μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη τη Ελλάδα και ο μουσουλμανικό πληθυσμό στα Δωδεκάνησα ειδικότερα αποτελούν αναπόσπαστο μέρο του μουσουλμανικού κόσμου, χαιρετίζοντα το άνοιγμα ενό τζαμιού στην Αθήνα, το οποίο ωστόσο εδώ μα καταγγέλει και όλα, παρόλο που ανοίξαμε το τζαμί, διοικείται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από μη μουσουλμάνου. Θέλουν να ορίζουν οι Τούρκοι τη διοίκηση του ε, τζαμιού που ανοίξαμε εμείς εδώ. Αφού κάνει λόγο για τις αρχές και τους στόχους του χάρτη της Ισλαμικής Διάσκεψης, τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από τις Ισλαμικές Διασκέψεις ε, κορυφή, ε, κορυφής επικαλείται διεθνεί συμφωνίες και μάλιστα τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία λέει εγγυάται τα δικαιώματα της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας στη δυτική θράκη της Ελλάδας. Δηλαδή προσθέτει έναν όρο ο οποίος δεν υπάρχει. Αυτό είναι παράνομο, είναι παράλογο. Ε, δήθεν ε, λένε ότι τους εμποδίζουμε να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα και να ασκούν τις θρησκευτικέ τους τελετές. Ουδέν ψευδέστερο. Καλή την Ελλάδα λοιπόν, η Ισλαμική συνδιάσκεψη, ε, φυσικά τα ζήτησε η Τουρκία αυτά και η σύμμαχή της να εξασφαλίσει η Ελλάδα τον πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θρησκευτική ελευθερία για όλου του μουσουλμάνου που ζουν στην Ελλάδα. Καλεί την Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την ταυτότητα τη τουρκική ψευδό, το ξαναλέω, μουσουλμανική μειονότητα που προέρχεται από διμερεί και διεθνεί συμφωνίε. Ζητά εκ νέου από την Ελλάδα την αναγνώριση των εκλεγμένων μουφτίδων τη Ξάνθη και τη Κομοστινή ω επίσημου μουφτίδε. Αυτό που ζητάει η Τουρκία δεν το κάνει ούτε η ίδια στη χώρα της να εκλέγονται οι μουφτίδες. Έτσι, λοιπόν, για να τοποθετεί τα όργανα της εκεί και να κατευθύνει τη μειονότητα και να την εκτουρκίσει. Δεν είναι Τούρκοι. Τώρα, αν υπάρχει κανένας Τούρκος οπουδήποτε, αυτό είναι σεβαστό δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Η μειονότητα αποτελείται από πομάκους στη συντριπτική της πλειοψηφία, Έλληνες, Θράκες, εξισλαμιστέντες κατά την Τουρκοκρατία, και Ρωμά οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με Τούρκους. Έτσι. Λοιπόν, καλή την Ελλάδα λοιπόν να πάρει μέτρα για την εκλογή διοικητικών συμβουλίων, βακουφίων από τους Τούρκους λέει και την τουρκική μειονότητα, μουσουλμανική μειονότητα για να διασφαλιστεί η αυτοδιοίκησή τους. Μιλάει για το διορισμό 240 ημάμιδων θρησκευτικών εκπαιδευτών ε, από την Ελλάδα παρά τις αντιδράσεις της δίθεν τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας και άλλα αναφέρει εναντίον μας, εναντίον της Ελλάδος, η Ισλαμική Διάσκεψη να εφαρμόσει η Ελλάδα τις ετοιμιγορίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητα. Παροτρύνει την Ελλάδα να αποκαταστήσει τα δικαίωμα ηθαγένεια δεκάδων χιλιάδων μελών τη δίθεν τουρκική μειονότητα, από του οποίου αφαιρέθηκε με το άρθρο 19 του νόμου υπαριθμό 3770 του 1955 περί ελληνικής ηθαγένειας. Να πάρει η Ελλάδα λέει τα αναγκαία και επίγοντα μέτρα σε διαβούλευση με την τουρκική ψευδός μουσουλμανική μειονότητα για την αντιπετώπιση εκπαιδευτικών ζητημάτων της που συνδέονται με την κοινωνικο-οικονομική κοινωνικο ανάπτυξη της περιοχής που ζει. Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να κινήσει έρευνα ιδίως για θέματα σχετικά που θίγονται στο παρόν ψήφισμα και να υποβάλει σχετική έκθεση στην 46η Σύνοδο των Συμβουλίων των Υπουργών Εξωτερικών. Χαιρετίζει την έναρξη για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ενός προγράμματος Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σημειώνει τη στήριξη που παρέχει το Πανεπιστήμιο Αλαζάρ σε θρησκευτικά ζητήματα και θρησκευτικά σχολεία για μουσουλμάνους της Ελλάδας Καλεί το Γενικό Γραμματέα να επαναλάβει το διάλογο και τη συνεργασία με την κυβέρνηση τη Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση τη ευημερία και τη ευημερία των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, ιδίω τη τουρκική ψευδό μουσουλμανική μειονότητα και του μουσουλμανικού πληθυσμού στα δωδεκάνησα. Επίση, ζητεί από το Γενικό Γραμματέα τη Ισλαμική Διάσκεψη να παρακολουθήσει την εφαρμογή του παρόντο ψηφίσματο και να υποβάλει σχετική έκθεση στην 51η Σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Αυτά από την Ισλαμική συνδιάσκεψη την οποία εργαλειοποίησε η Τουρκία, το Ισλάμ. Φυσικά υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι οι οποίοι είναι δίκαιοι άνθρωποι και οι οποίοι αντιτίθενται σε όλα αυτά. Παραδείγματα φέρνω τον στρατάρχη Χάφταρ και το Λιβικό στρατό, παραδείγματα σαν παράδειγμα φέρνω τους γενναίους Κούρδους μαχητές και άλλους οι οποίοι απέχουν από αυτά, μάλιστα υπάρχουν και καταγγελίες από Άραβες λογίους αλλά και οι μάμιδες και χοτζάδες οι οποίοι καταγγέλουν όλα αυτά που κάνει η Τουρκία. Δεν είναι όλο το Ισλάμ εναντίον μας, είναι το τμήμα των φανατικών. Από εκεί και πέρα εμείς φοβόμαστε να κινητοποιήσουμε, να κινητοποιηθούμε, μην τυχόν μας πουν σταυροφόρους και δεχόμαστε πολλές φορές να υβρίζεται ο Παντοκράτορ και η μητέρα του, όπως λέμε τελευταία, την Ελβετία βοσνιακής καταγωγής, πολιτικό η οποία είχε βάλει σαν στόχο με το όπλο της και πυροβολούσε τον ε, Χριστό, το Θεό μας και την μητέρα του, ε, την υπεραγία Θεοτόκο. Λοιπόν τέλος πάντων, αυτά η Ελλάδα για να την αντιμετωπίσει πρέπει οπωσδήποτε να περάσει στην αντεπίθεση και ενεργά να διεκδικήσει την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης και την επιστροφή των 450.000 Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που είχαν εξαιρεθεί από την ανταλλαγή των πληθυσμών και η Τουρκία με τρομερά μέτρα εναντίον τους, με αποκορύφωμα το Βαρλίκ Βεργκισή τη δεκαετία του 40, τα τρομερά πογκρόμ της δεκαετίας του το 1955 και του 1964, του έδιωξε και με την ίδρυση ανοιχτών φυλακών και άλλων καταπιεστικών μέτρων στην Ήμβρο και την Τένεδο, αφελήνισε τα δύο αυτόνομα, με ευρία αυτονομία, με μεγάλη αυτονομία που έπρεπε να απολαμβάνουν νησιά, σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Να σταματήσει η Αθήνα το δε διεκδικούμε. Τι δε διεκδική. Σου έδιωξε 450.000 ανθρώπου από την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσά σου για 1100 χρόνια, σου βεβηλώνει την Αγία Σοφιά, σου άρπαξε, σου έδιωξε του Έλληνε από την Ήμβρο και την Τένεδο σου κρατά το 38% της Κύπρου συνεχίζει να προχωρεί τι δεν διεκδικείς διεκδικείς τα πάντα και εφόσον συνεχίζει και θέλει να αρπάξει κι άλλα διεκδικείς και εκείνα που σου άρπαξε στο παρελθόν στα οποία επάνω έχει χτίσει το κράτος του πάντοτε ελπίζοντες να πριτανεύσει η λογική να πριτανεύσει η μετριοπάθεια η συνεργασία, η ειρήνη και η αδελφοσύνη ανάμεσα στους λαούς αλλά με τέτοιες κινήσεις που κάνει η Τουρκία δυστυχώς δεν το βλέπω. Τώρα να πω πριν κλείσω για όσους μου λένε γιατί δεν λέω για τον τουρκικό λαό. Γιατί δεν είναι στη δική μου φιλοσοφία και τακτική να τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι όλοι. Και μάλιστα εκεί υπάρχουν και πολλά πολλά εκατομμύρια, τα έχουν πει και οι ίδιοι οι Τούρκοι θύνοντες τελευταία, τα οποία είναι ελληνογενείς ακόμα πολλά εκατομμύρια που έχουν παραμείνει εκεί είτε σε καθεστώς αποκρυφίας είτε σε καθεστώς ε, μη γνώσης της καταγωγής τους. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, εσάς.